Στη δραματική μείωση του εργατικού εισοδήματος, από τη μείωση του κατώτατου και του μέσου μισθού, των επιδομάτων ανεργίας, την ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τους εξευτελιστικούς μισθούς των 200 ευρώ που προωθείται και που δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος, και πολλά άλλα που περιγράφονται και αναφέρονται στην επερώτηση του ΚΚΕ, υλοποιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για λογαριασμό της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Ο ΑΕΔ είναι το εργαλείο σας που συμβάλλει στην ενίσχυση της τάσης της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης, αυξάνοντας το βαθμό εκμετάλλευσης. Αυτό κάνει το αστικό κράτος επίσημα, που είναι και ο μεγαλύτερος εκμεταλλευτής της εργασίας και βεβαίως νομοθετεί ό,τι ανάγκη έχει το κεφάλαιο. Και πολλά τα υλοποιεί ο ΑΕΔ. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές κινητοποιήσεις συνδικάτων, επιτροπών αγώνα, εργαζομένων, συλλογικοί φορείς γίνονται έξω από τον ΟΑΕΔ, αφού θεωρείται μαγαζάκι της μεγαλοεργοδοσίας και τα προγράμματα του κόβονται και ράβονται στα μέτρα των επιχειρηματιών και όχι των εργατών. Εξάλλου, η αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και ο αναβαθμισμένος ρόλος του, όπως εσείς το λέτε, και με προγράμματα όπως ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λειτουργία του ως μηχανισμός εφοδιασμού των επιχειρήσεων με επιδοτούμενο εργατικό δυναμικό από τη δεξαμενή των ανέργων. Έτσι η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΑΕΔ διαφημίζουν τα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ως κάτι καινοτόμο ή ως επιδότηση της εργασίας αντί επιδότηση της ανεργίας όπως υποστηρίζεται. Όμως στην πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά μόνο καινούργια και καινοτόμα δεν είναι. Αποτελούν δοκιμασμένο πολυεργαλείο για το κεφάλαιο από την προηγούμενη οικονομική καπιταλιστική κρίση που πρόσφερε παύθυνο, ακόμα και εντελώς δωρεάν εργατικό δυναμικό για θέσεις εργασίας που έχουν ημερομηνία λήξης, ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την παραπέρα γενίκευση της ευελιξίας και το συνολικότερο χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Η λεγόμενη επιταγή επανένταξη στην αγορά εργασίας ξεκίνησε το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Απευθυνόταν σε ανέργους, καλώντας να χρηματοδοτήσουν με το επίδομα ανεργίας την επιχείρηση που θα εκδήλωνε ενδιαφέρον να τους προσλάβει. Με προσωρινές, κακοπληρωμένες και με ψαλιδισμένα δικαιώματα θέσεις εργασίας. Το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, ακριβώς αυτό που προωθείται, φαίνεται ότι μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με μειωμένο ωράριο και να το πληρώνουν με μισθό πείνας των 200 ευρώ, χωρίς να βάλουν καν το χέρι στη τσέπη. Τους επιδοτείτε και τους ταΐζετε με λεφτά των εργαζομένων. Και μάλιστα σήμερα, που αν και υπάρχει αύξηση της ανεργίας, η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε όφελος των επιχειρήσεων που πέρασε και αναφέρεται και στον προϋπολογισμό για το 2021 αφαιρούνται κυρίως από τις εισφορές που κατευθύνονταν μέχρι τώρα στον ΟΑΕΒ. Αυτό όμως οδηγεί σε κατάρρευση
στα έσοδα του οργανισμού για το 2021 και προδιαγράφω δυσίωνο μέλλον για τους άνεργους. Έχετε σχέδια πάντα αντιλαϊκά, πάντα αντεργατικά. Γι' αυτό απορρίψατε τις τροπολογίες του ΚΚΕ που περιέγραψε ο γραμματέας. Γιατί αδίσταχτα και ξεδιάντροπα τις αξιώσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και της μεγαλοεργοδοσίας ικανοποιείτε. Αυτές αποτελούν και την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ που προτείνει η Επιτροπή της Αρίδη. Εμείς λέμε καθαρά ότι όλοι οι πόροι του ΟΑΕΔ είναι και προέρχονται από τους εργαζόμενους και σε αυτούς πρέπει να επιστρέφουν όταν είναι άνεργοι. Και όχι να τα δωρίζετε όλες οι κυβερνήσεις μέσα από προγράμματα στην εργοδοσία. Είναι ληστεία των εισφορών των εργαζομένων. Και μάλιστα, όταν έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο άνεργους και το επίδομα ανεργίας το παίρνει μόλις το 13%. Άντε μερικές φορές να φτάσει μέχρι το 16%. Αλήθεια, οι υπόλοιποι πώς θα ζήσουν? Τους καταδικάζετε στην πείνα. Αυτό κάνετε με την πολιτική σας και με τον ΟΑΕΔ. Γι' αυτό ζητάμε και μέσα και έξω από τη Βουλή για υλοποίηση της τροπολογίας μας, δηλαδή οι άνεργοι να χρηματοδοτούνται με 600 ευρώ το μήνα για όσο κρατάει η ανεργία τους. Βεβαίως, η οριστική λύση είναι η εξάλειψη της ανεργίας και της φτώχειας. Και αυτό μόνο το σοσιαλιστικό σύστημα το πέτυχε. Γιατί στο επίκεντρό του είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Γι' αυτό είναι ποιοτικά ένα ανώτερο, ποιοτικό, ανθρώπινο σύστημα. Αν θέλετε, φαίνεται και με την πανδημία που καλούν σε βοήθεια τη μεγάλη, μικρή Κούβα, παρά το εμπάρκο της, μεγάλες καπιταλιστικές χώρες όπως η Ιταλία, μέλος των G7, των μεγαλύτερων βιομηχανικών κρατών διεθνώς. Γιατί έχει επενδύσει στην υγεία και στη φροντίδα του ανθρώπου. Συνεπώς, η οριστική λύση είναι η ρήξη και η ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Και εμείς θα είμαστε μπροστά.